τα δίκτυα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Αυτό εδώ δεν είναι σκηνή, είναι μολύβι και το έχει κόψει το λαγόψαρο. Τα δόντια του είναι αυτά εδώ. Οι μασέλες είναι αυτές εδώ. Αυτά τα κάναμε κάτω στο λιμάνι, τα κλάραμε για να σας δείξουμε την πραγματικότητα, να σας δείξουμε. Τα θέματα που πρέπει να λυθούν άμεσα είναι το θέμα των εισβολικών ψαριών και των θηλαστικών φώκες, χελώνες, δελπίνια, τα οποία μας καταστρέφουν σε καθημερινή βάση τα εργαλεία των ψαράδων και έχουμε και απώλεια εισοδήματος, διότι τρώνε τα ψάρια, το μεροκάματο δηλαδή του ψαρά που έχει πιάσει στα δίχτυα του. Πάρα πολύ πίσω είμαστε. Αλλά αυτή τη στιγμή θα σας πω ότι η Κύπρο αποζημιώνει, εδώ και 6-8 χρόνια. Και δεν αποζημιώνει μόνο τα εισβολικά είδη, αποζημιώνει και πότιες, χελώνες, δελφίνια και τα θηλαστικά. Κοιτάξτε, από το πρόγραμμα Leader θα μπορούσε κάλλιστα να βγει μια χρηματοδότηση για τα αλλιευτικά εργαλεία που μας καταστρέφουν σε 100%. Μια χρηματοδότηση 100% στα αλλιευτικά εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια, τα εργαλεία του σκάφους. Θα μπορούσε να βγει. Ένα. Δύο. Θα μπορούσε να μας αντικαταστήσει μηχανές του σκάφους, μια που είναι παλιές οι μηχανές, θα μπορούσε να μας κάνει διάφορες επισκευές στα γέρικα σκαριά, θα μπορούσε να δώσει, εν πάση περιπτώσει, διάφορα κίνητρα στους αλλιείς, παράκτηρους αλλιείς μικράς κλίμακας. Το βασικότερο θέμα συζήτησης ήταν η αντιμετώπιση των εισβολικών ειδών και τα προβλήματα και τις ζημιές που προκαλούν στους ψαράδες, στα αλλιεύματα και στα αλλιευτικά εργαλεία. Ήρθε η ώρα, νομίζω, που με δυναμικό τρόπο πρέπει να διεκδικήσουμε από τα αρμόδια Υπουργεία να μπορέσουν οι ψαράδες να αποζημιώνται για τα θέματα αυτά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν με αυτό το κόστος και αυτά τα προβλήματα. Επίσης, είπαμε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα αλληλείας, ότι πρέπει να προσαρμοστεί το πρόγραμμα αλληλείας στα πραγματικά προβλήματα των ψαράδων, ώστε να μπορούν να επιδοτούνται πράγματα που έχουν να κάνουν με δίχτυα, με παραγάδια, με το σκάφος, με τον εξυγχρονισμό του σκάφους, που είναι τα βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια, αν θέλετε, του κάθε ψαρά. Ένα τρίτο θέμα που διεκδικούμε και έχουμε καταθέσει προτάσεις ως περιφέρεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως υπάρχει για τους νέους γεωργούς, για να μπορούν οι νέοι επαγγελματίες να κάνουν ένα ξεκίνημα. Και βέβαια να συμμετέχουν και σε ομάδες παραγωγών, συνεργατικά σχήματα που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος μέσα από την οικονομία κλίμακας. Κλείνοντας, θα συζητήσουμε και το θέμα του αλλιευτικού τουρισμού, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα εισόδημα το οποίο μπορεί να τονώσει και τους ψαράδες, αλλά να δώσει και τεράστιες εμπειρίες στους επισκέπτες του νησιού μας. Εμείς ως περιφέρεια Κρήτης βάζουμε στην πρωτοπορία και το επάγγελμα της αλληλείας, γιατί θεωρούμε, όπως και τα άλλα επαγγέλματα του αγροτικού τομέα, έχει μεγάλη προοπτική. Πρέπει οι νέοι ψαράδες να συνεχίσουν το επάγγελμα, γιατί όταν χαθεί η τεχνογνωσία από ένα επάγγελμα και δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, πολύ δύσκολα θα ξανάρθουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Θα γίνει κάποια συνάντηση, θα επιδιώξει κάποια επαφή στο Υπουργείο να μας πείτε τι θα κάνουμε. Θα μαζέψουμε να δούμε το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, να δούμε τι πρέπει να αλλάξουν ως κανονισμοί προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτούνται οι ψαράδες, να δούμε τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και θα διεκδικήσουμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό ώστε να πάμε να του θέσουμε τα προβλήματα, να δούμε πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Είναι μέσω του προγράμματος Leader θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση ή μέσω κάποιων άλλων προγραμμάτων? Και από τις διαχειριστικές συνεργασίες των Υπουργείων και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για τα προστατευόμενα είδη που δημιουργούν και αυτά προβλήματα, που είναι το δελφίνι, η φώκια, που πρέπει όμως να τα προστατεύουμε αυτά τα είδη, αλλά και τα εισβολικά είδη, όπως είπαμε, που προκαλούν μεγάλα προβλήματα. Να δούμε πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε πόρους για να αποζημιώνονται οι ψαράδες.